Να ξεκινήσουμε λίγο και να σχολιάσουμε, κύριε και κυρία, τις συγκεκριμένες δηλώσεις, τις συγκεκριμένες τουλάχιστον μέχρι στιγμής πολιτικές αντιπαραθέσεις που ξέσπασαν μετά από την επίθεση του Πρίτανη στην ΑΣΟΕ. Αρχικά, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, πώς κρίνεται από πλευράς του Πρωθυπουργού τα μέτρα, αλλά και φυσικά μέχρι στιγμής τη συγκεκριμένη ενέργεια. Κύριε Τζεμιδάκη, αυτό που γνωρίζουμε όλοι τα τελευταία χρόνια ήταν έτοιμο όλης της ελληνικής κοινωνίας και της μαθητικής, καταρχήν όπως είπε και η κυρία Γαβριλίδου, και στη συνέχεια φοιτητικής κοινωνίας. Δηλαδή, τα πανεπιστήμια μας να λειτουργούν όπως ο θεσμός ορίζει. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, πριν από το 2019, τα πανεπιστήμια είχαν γίνει κέντρο ανομίας, άσυλο ανομίας, άσυλο ανθρώπων περιθωριακών, κατατρεγμένων, φτωχών, άστεγων, κάθε είδους ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τη φοιτητική κοινότητα. Και αυτό βέβαια εδραζόταν στην αντίληψη και στην πεποίθηση ότι υπάρχει το πανεπιστημιακό άσυλο που εσφαλμένα δυστυχώς εφαρμόζεται και ερμηνεύεται από ένα μεγάλο μέρος τόσο της φοιτητικής κοινότητας και κυρίως ακραίων στοιχείων, όσο και μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων, οι οποίες τελικά στο βωμό της μικροπολιτικής που ασκούσαν θυσίαζαν την παιδεία, θυσίαζαν τη γνώση, θυσίαζαν ένα εξαιρετικό επίπεδο γνώσης και υλικού και πανεπιστημιακών καθηγητών που έχουν τα δικά μας πανεπιστήμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία σε επίπεδο εργασιών και δουλειάς είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο πανευρωπαϊκά. Παρόλα αυτά, όλα αυτά θυσιάζονταν στο βωμό αυτής της άκρα της ελευθερίας, ανομίας όμως κατέληγε τελικά να είναι, με αποτέλεσμα φοιτητές να φοβούνται να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Θα σας πω για την περίπτωση της, που είναι κοντά σε εμάς, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως και το Δημοκρίτιο, αλλά κυρίως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου είχαν εγκατασταθεί πολλά περιθωριακά στοιχεία, όπου γινόταν όχι απλά παρεμπόριο, γινόταν εμπόριο από εμπόριο ναρκωτικών, από εμπόριο παράνομων τσιγάρων, από εμπόριο μέχρι και λευκής αρκός. Αυτά καταγγέλθηκαν και ξεκίνησε ένα ξεκαθάρισμα με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς, τις τελευταίες ημέρες βιώσαμε ακραίες φασιστικές εκδηλώσεις. Αυτά δεν έχουν ξανασυναντηθεί στη χώρα μας, παρά μόνο σε περιπτώσεις όπου πράγματι ακραία στοιχεία υπησερχόταν στον χώρο των πανεπιστημίων, έχτιζαν καθηγητές, αν θυμάστε, προπυλάκιζαν καθηγητές και φτάσαν τώρα στο σημείο να προπυλακίσουν ακόμη και τον Πρίτανη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα και να σας πω και κάτι άλλο είναι αυτονόητα. Σε οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού υπάρχει ακριβώς η ταυτοποίηση του φοιτητή. Δεν μπορεί να εισέλθει μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου κάποιος τρίτος που δεν είναι φοιτητής, αν δεν είναι πιστοποιημένος ή αν δεν έχει ειδική αξιοδότηση προς αυτόν τον σκοπό. Καθηγητής ή κάποιος άλλος που πρέπει να εισέλθει. Μάλιστα. Το ίδιο συμβαίνει και στο κομμάτι της αστυνόμευσης. Όταν δεν υπάρχει μία security, θα έλεγα πολύ απλά εγώ, ο Πρωθυπουργός θα κρίνει και θα δει ποια πρέπει να είναι αυτή η ειδική ασφάλεια που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ούτε έλεγχος, ούτε προστασία και πολύ περισσότερο, εγώ συμφωνώ σαν ποινικολόγος και με το τελευταίο μέτρο, της αυστηριοποίησης της ποινικής νομοθεσίας. Ειδικά μέσα στον χώρο του πανεπιστημιακού ασύλου, αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, τα οποία μένουν ατιμόρυτα, θα πρέπει να την χάνουν διαφορετικής και ίσως πιο αυστηρής μεταχείρισης. Μάλιστα. Κύριε Μορφίδη, τι απαντάτε τουλάχιστον σε αυτά που ανέφερε η κυρία Χατζηκωνσταντίνου, αλλά και φυσικά εάν συμφωνείτε και με τα μέτρα που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι δεν διαφωνώ στο βασικό κορμό της τοποθέτησης της κυρίας Χατζηκωνσταντίνου. Από τη δική μας την πλευρά, από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε το γεγονός της επίθεσης στον Πρίτανη με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και πραγματικά νομίζω ότι τέτοιες ενέργειες έπρεπε να μην υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δυστυχώς όμως όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν όλες αυτές οι ενέργειες και δεν υπήρξαν μόνο από μία πλευρά, όπως πιθανόν υπονόησε η κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Από όλες τις πλευρές και ακόμη και από τη δικιά της την παράταξη υπήρξαν ακραίες συμπεριφορές, όπως αυτή
του 2003 που ο κύριος Κατσαφάδος, που είναι σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με άλλους δαπίτες, είχαν σπάσει την πόρτα του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά με πυροσβεστήρες, με αποτέλεσμα ο κύριος Μπένος, τότε που ήταν Πρίτανης, να διακομιστεί στο νοσοκομείο με προβλήματα υγείας. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αντίστοιχη παιδεία και δεν υπάρχει αντίστοιχη παιδεία στους φοιτητές και στην κοινωνία γενικότερα για να περιφρουρήσουμε το δημόσιο χώρο, τα δημόσια κτίρια και ό,τι έχει να κάνει με την ίδια την κοινότητα. Και δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια, δέστε τι γίνεται και στα υπόλοιπα κτίρια που είναι δημόσια. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας σεβασμός σε όλα αυτά και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Από εκεί πέρα τα μέτρα, όσα μέτρα και αν πάρθουν, και αυστηρά, και γιατί εγώ πιστεύω ότι υπήρχε αυστηρό πλαίσιο και όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν τηρήθηκε ποτέ, δεν θέλησε ποτέ η πανεπιστημιακή κοινότητα που έχει την ευθύνη της λειτουργίας των πανεπιστημίων να μπει σε μια λειτουργία ξεκαθαρίσματος αυτών των πραγμάτων και της λειτουργίας του χώρου έξω από τις αίθουσες. Άλλα την ενδιαφέρουν δυστυχώς και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όποια μέτρα και αν πάρουμε τώρα, δύσκολα θα πετύχουν εάν δεν υπάρξει η πεποίθηση στην νεολαία και σε όλους μας του σεβασμού του δημόσιου χώρου και κυρίως των πανεπιστημίων που θα έπρεπε να είναι οι φορείς της γνώσης, να φέρνουν δηλαδή, να εργάζονται και να φέρνουν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περάσουμε... Εγώ θέλω να προσθέσω λίγο κυρία Χατζηκωνσταντίνου, ότι, παρακαλώ. Κατά βάση, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν διαφωνούμε με τον κύριο Μορφίδη, αλλά αυτό που είναι χρέος και των κομματικών και πολιτικών παρατάξεων που έχουν, αν θέλετε, στα σπάργανα τους ανθρώπους, τους φοιτητές μέσα στις σχολές των πανεπιστημίων. Θα πρέπει λοιπόν να μην χαϊδεύουμε τα αυτιά των νεαρών, οι οποίοι πολλές φορές στο βωμό του ότι υπάρχει μια δημοκρατία με υπέρμετρο και εντελώς ακραίο τρόπο εκδηλώνουν αυτές τις μορφές δημοκρατίας. Δεν είναι δημοκρατία ο προπλοκισμός, δεν είναι δημοκρατία η κατάληψη. Δημοκρατία είναι να μπορεί κάποιος να λύνει τα προβλήματά του, να επιδιώκει το καλύτερο για την παιδεία, να απαιτεί, να ζητά, αλλά με δημοκρατικό τρόπο. Ο τρόπος αυτός είναι στέρηση της ανθρώπινης ελευθερίας, είναι ποινικά κολάσιμος και νομίζω ότι κάποτε, κάποια στιγμή, σε αυτή τη χώρα θα πρέπει οι νόμοι να εφαρμόζονται για όλους. Να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται πράγματι, όπως είπε η κυρία Γαβριλίδου, ακόμη και από τα σχολεία, από τη μαθητική κοινότητα και μετά αυτό να ακολουθήσει φυσικά και στα πανεπιστήμια. Νομίζω πως έχει διαστρεβλωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια η έννοια της κατάληψης και η έννοια του πού μπορεί να φτάσει κάποιος καταπατώντας τις ατομικές συνταγματικά ελευθερίες του ανθρώπου και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Πρίτανη. Μάλιστα. Κύριε Μορφίδη, θέλετε να προσθέσετε κάτι για να προχωρήσουμε. Και από την άλλη μεριά, και θα πρέπει και η αντιμετώπιση από την πλευρά του κράτους να είναι διαφορετική. Δεν μπορεί, ας πούμε, τα πάντα να λύνονται με τα ΜΑΤ. Έτσι, να πέφτει ξύλο, είδαμε χθες να πέφτει ξύλο σε πεντάχρονα, ας πούμε, στο Γαλάτσι. Δηλαδή, πρέπει η κοινωνία μας και να συζητάει και να έχει το δικαίωμα κάποιος να μιλήσει και να γίνει σεβαστή η άποψή του και βεβαίως να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει την άποψή του και να ακούγεται. Δυστυχώς, δεν πηγαίνουμε προς μία φιλελευθερωποίηση της κοινωνίας και όλα αυτά τα χρόνια, κάθε χρόνο, τα πράγματα γίνονται χειρότερα από την άποψη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, πράγμα που εντείνει τις ακραίες συμπεριφορές και φέρνει πολλές φορές και τα αποτελέσματα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως για τα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο και στο επόμενο μας θέμα, καθώς εκτός από την ΑΣΟΕ στο επίκεντρο φυσικά είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα κατά πάρα πολύ και το θέμα του κορονοϊού, αλλά και τα μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς του κυρίου Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Σταϊκούρα. Κάποιες βέβαια τοποθετήσεις φορέων ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Θα θέλαμε τη δική σας φυσικά τοποθέτηση, γιατί έχουμε αντιδράσεις και από τον επαγγελματικό κόσμο στο σύνολο της χώρας. Είναι εύλογες οι αντιδράσεις από τον επαγγελματικό κόσμο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή πλήττονται ανεπανόρθωτα, συνεχίζει να πλήττεται η οικονομία. Η κυβέρνηση πρωταρχικό της μέλημα έχει να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία.
Και στο πλαίσιο αυτό εξαγγέλθηκαν συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την αναστολή ασφαλιστικών εισφορών, φορολογικών υποχρεώσεων, όλα αυτά που τα είχαμε βιώσει και στην προηγούμενη καραντίνα που είχαμε ζήσει. Αλλά νομίζω πως η κυβέρνηση προσαρμόζει μέρα με τη μέρα και ανάλογα με τις ανάγκες καλώς εχόντων των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη και οι Σέρες βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη, κακώς εχόντων των πραγμάτων θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει καλώς με την έννοια ότι τα μέτρα που πάρθηκαν έχουν πάρθει για να μπορέσουν να προστατευτούν οι πολίτες, να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Είναι πραγματικά ο κόσμος αγανακτισμένος. Η αγανάκτηση αυτή όμως, αν και εύλογη, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι θα πρέπει σιγά σιγά με τα μέτρα που η κυβέρνηση εξαγγέλει και σιγά σιγά βλέπουμε να εφαρμόζονται και καταλαβαίνετε ότι και η οικονομία είναι μια συνεχής ροή εξελίξεων με τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον COVID η κυβέρνηση και το σύστημα υγείας. Θεωρώ λοιπόν ότι χρέος όλων μας είναι να στηρίξουμε την κυβέρνηση και πραγματικά, επειδή είμαι και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας, στηρίζω τους ελεύθερους επαγγελματίες, να μεταφέρουμε τις ανάγκες τόσο της τοπικής κοινωνίας, της κοινωνίας, αυτά που βιώνει η Θεσσαλονίκη και οι Σέρες με το καθολικό lockdown, δυστυχώς το βλέπω σιγά σιγά να έρχονται και, και στον τόπο μας, να επεκτείνονται και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να τα βλέπουμε λοιπόν στενά, θα πρέπει να δούμε πώς θα ζητήσουμε να εφαρμοστούν μακροπρόθεσμα και οριζόντια μέτρα που θα βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων. Δυστυχώς η κρίση έχει χτυπήσει όλες τις κοινωνικές ομάδες, όλα τα επαγγέλματα, γιατί υπάρχει μια αλυσίδα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που έχει, δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους και κατ' επέκταση κάποια στιγμή θα υπάρξει και ένα δημοσιονομικό πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτά είναι εύλογα. Τα βλέπουμε όλοι να έρχονται. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν από την κυβέρνηση αυτά τα πρώτα μέτρα να επεκταθούν και θεωρώ ότι θα επεκταθούν και σε περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Μάλιστα. Κύριε Μορφίδη, εσείς πώς κρίνετε τα μέτρα της κυβέρνησης? Τα μέτρα της κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν είναι κατά τη γνώμη μας χειρότερα από αυτά που εφαρμόστηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Εκεί υπήρχε επιχορήγηση, ενίσχυση στις επιχειρήσεις, ενώ τώρα δεν υπάρχει αυτή η ενίσχυση. Να πω ότι με εκείνα τα μέτρα που είχαν πάρθει τότε, δυστυχώς είχαμε μία ύφεση που είναι 15,2%. Έχαμε μία αύξηση της πραγματικής ανεργίας. Χάσαμε δηλαδή 130.000 θέσεις εργασίας και είχαμε μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 12%, άρα φτωχοποίηση των Ελλήνων πολιτών. Και ερχόμαστε τώρα να στηριχτούμε πάλι στα ίδια μέτρα, με προκαταβολές τις οποίες κάποια στιγμή οι άνθρωποι, έστω και το μισό από αυτό, θα πρέπει να γυρίσουν πίσω για αναστολές πληρωμών. Όχι κούρεμα, όχι μείωση των χρεών που έχουν προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά ασφαλιστικές αναστολές πληρωμών. Ναι. Όταν κάποια στιγμή θα ανοίξουν αυτές οι επιχειρήσεις και θα πάψουν αυτές οι αναστολές, πώς θα πληρωθούν αυτά τα ποσά? Μαθηματικά αυτοί οι άνθρωποι οδηγούνται στην χρεοκοπία και με βάση τον νόμο αυτό, το πτωχευτικό που ψήφισε η κυβέρνηση πριν από μερικές μέρες, θα οδηγηθούν στην πτώχευση και θα χάσουν όλη τους την περιουσία οι περισσότερες των επιχειρήσεων. Άσχετα δηλαδή που θα κλείσουν, θα οδηγηθούν και σε μια πτώχευση. Εμείς είπαμε από την αρχή ότι θα έπρεπε να στηριχτούν επιχειρήσεις. Τότε, το Μάρτιο, δεν έγινε αυτό. Χάσαμε 8 μήνες και ερχόμαστε τώρα και την πρωτοβουλία δεν την έχει η κυβέρνηση. Το είπε και η κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Η κυβέρνηση προσπαθεί να προσαρμόσει την πολιτική της και τις αποφάσεις με βάση την εξέλιξη της ίδιας της νόσου και της πανδημίας. Άρα λοιπόν, κύριε Μορφίδη, αυτό είναι εύλογο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Πριν από 5 μέρες είχαμε 500 κρούσματα και τώρα έχουμε 2.000. Να τελειώσει, κύριε Χατζηκωνσταντίνου. Να συμφωνήσετε. Για να απαντήσετε. Άρα λοιπόν, είμαστε πίσω από την πανδημία. Η πανδημία είναι μπροστά και εμείς προσπαθούμε να την προλάβουμε. Γιατί προσπαθούμε τώρα να την προλάβουμε? Γιατί τις προηγούμενες μήνες δεν πήραμε όσα μέτρα έπρεπε να πάρουμε για να έχουμε προλάβει να είναι όρθια η κοινωνία, να είναι όρθιες επιχειρήσεις και να μπορούν να αντέξουν αυτό το δεύτερο κύμα που όλοι ξέραμε
ότι θα έρθει. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε σήμερα να πηγαίνουμε σε σπασμωδικές ενέργειες, μπας και προλάβουμε να σώσουμε οτιδήποτε μπορεί να σωθεί τώρα, που δυστυχώς έτσι όπως γίνανε τα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα θα σωθούν. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, μια συμπληρωματική απάντηση για να προχωρήσουμε και στο δελτίο. Και δεν απευθύνομαι προσωπικά, αυτό δεν έχει να κάνει προσωπικά ούτε με τον κύριο Μορφίδη, ούτε με προσωπικούς σεβαστούς φίλους της πολιτικής. Αλλά λυπάμαι πολύ για την πολιτική, τη μικροπολιτική αυτή που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με την κορονοπληξία στην ουσία, η οποία στο βωμό του να δημιουργήσει πολιτικές αντιπαραθέσεις, αντί να είναι σύσσωμη η ελληνική κοινωνία, να δει τα προβλήματα, να είναι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος για να προστατευτεί η ελληνική κοινωνία και να ξαναβγούμε αλόβητοι όπως ήμασταν το πρότυπο πανευρωπαϊκά, με τα λιγότερα θύματα, με τους λιγότερους ασθενείς. Λυπάμαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή, αντί να εντοπίζουμε τα προβλήματα, να μεταφέρονται, γιατί πραγματικά η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει, έχει κάνει ένα πολύ καλό προγραμματισμό σε αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Η μνήμη μας θα πρέπει να μην είναι χρυσόψαρου. Εν μέσω της κρίσης, οι κάδοι πληττόμενοι προστατεύτηκαν, επιδοτήθηκαν. Υπήρξε προστασία των εργαζομένων, υπήρξε επιδότηση των εργαζομένων. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να τα ξεχνούμε. Η λογική λοιπόν η οποία είχε η τοποθέτησή μου είναι ότι ακριβώς η κυβέρνηση έχει ένα πρόγραμμα το οποίο όμως σταδιακά δεν μοιράζει χρήματα η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αλλά ανάλογα με τις ανάγκες αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μηνιαίο στην εστίαση πρόβλημα. Κλείσαν για ένα μήνα όλοι οι κάδοι που αφορούν την εστίαση. Εκεί καταρχήν θα επικεντρωθεί η κυβέρνηση στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας δεν υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες πλήττεται το εμπόριο, το λιανικό εμπόριο, σε όλους τους τομείς του. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε και κατά τόπους και στις περιοχές στις οποίες υπάρχει το ολικό lockdown είναι πώς πρέπει να στηριχθούν. Και όχι πώς πρέπει να γίνουν αυτοί οι πληττόμενοι κάδοι, αυτοί οι πληττόμενοι επιχειρηματίες αντικείμενο διαπληκτισμών και αντιπαραθέσεων. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να είναι σύσσωμη. Ο κορονοϊός δεν είναι ένα πρόβλημα που το δημιούργησε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι. Αυτό θεωρώ εγώ ότι πρέπει στην παρούσα φάση όλα τα πολιτικά κόμματα να ακολουθήσουν. Το πώς διαχειρίστηκε όμως η Νέα Δημοκρατία την ίδια την κρίση, νομίζω ότι αξίζει να το δούμε και αξίζει να το κριτικάρουμε. Γιατί ο ελληνικός λαός έκανε όντως μια τιτάνια προσπάθεια στο πρώτο lockdown και στην ουσία κέρδισε χρόνο, έδωσε χρόνο στην ελληνική κυβέρνηση έτσι ώστε να ετοιμαστεί για αυτό το δεύτερο κύμα. Κέρδισε ανθρώπινες ζωές, όχι χρόνο. Ανθρώπινες ζωές κερδίσαμε, κύριε Μορφίδη. Ναι, αλλά πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Κερδίσαμε τους γονείς μας, τους παππούδες μας που ζήσανε και που βίωσαν. Άλλα μου λέτε. Εγώ λέω ότι έδωσε χρόνο στην ελληνική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για το δεύτερο κύμα. Ανταυτού βλέπουμε ότι δεν υπήρξε καμία προετοιμασία. Και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία μας. Δεν μπορεί να μην έχουν γίνει προσλήψεις. Δεν μπορεί σήμερα να κλείνουν τα εξωτερικά ιατρεία στην Καβάλα, γιατί πρέπει να μεταφερθεί το προσωπικό, το ιατρικό και νοσηλευτικό για να στηρίξει τις μονάδες του COVID. Μάλιστα. Και να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει τρόπος να εξεταστούν. Δεν δικαιούται να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για ΜΕΘ όταν ήταν 557 και αυτή τη στιγμή κοντεύουν τις 1000 μέσα στη Νέα Δημοκρατία μέσα σε διάστημα 15 ετών. Γιατί λοιπόν. Νομίζω επειδή θα είναι μαραθώνια η συζήτηση. Γιατί με 140 κρούσματα είμαστε στην πληρότητα 75% αφού έχετε 1200 κλίνες. Εξηγήστε το γιατί μαθηματικά δεν μου βγαίνει. Είναι παραπληροφόρηση στις κατατόπους μονάδες. Όχι, κυρία μου. Προφανώς δεν γνωρίζετε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, πώς είναι νοσηλευόμενοι και πώς είναι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Καλό θα ήταν να δείτε και λίγο παραπάνω στα υπόλοιπα νοσοκομεία στις μεγάλες πόλεις, όχι μόνο στην πόλη μας, στην Καβάλα ή στην Αλεξανδρούπολη, για να δείτε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Εύχομαι να μην φτάσει σε εμάς. Το σύστημα έχει πληρώνει 75% με 140 κρούσματα. Πώς έχουμε 1200 κλίνες ΜΕΘ. Εξηγήστε το γιατί τα μαθηματικά μου δεν μου το βγάζουν. Αυτή λοιπόν, τη στιγμή κανένας δεν είπε για 1200. Επειδή έχει μαζί με τον ιδιωτικό τομέα έχουμε 1200 κλίνες. Έχουμε προσωπικό για αυτές τις 1200 κλίνες. Όχι, δεν έχουμε. Μειώσαμε το προσωπικό κατά 50% των μέσων. Μιλάτε μαζί. Μην μιλάτε μαζί. Έχουμε τις 1200. Εδώ με παπατζηλίκια δεν κύριε γίνεται δουλειά. Κύριε Μορφίδη, έτσι. Αφήστε και αυτό λίγο. Αυτό το πρόβλημα θα το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες. Όλοι μας. Κύριε Μορφίδη. Δυστυχώς. Κύριε Μορφίδη, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και των δυο σας εδώ. Να είστε καλά.